έχουμε να σας δούμε καιρό γενικά. Ηρεμώ, εγώ ηρεμώ. Έχω βρει την ησυχία μου πλέον, την ηρεμία μου. Θα σχολιάσουμε λίγο μαζί τα όσα συμβαίνουν στην ελληνική έτσι, τηλεόραση. Όλες οι εκπομπές έχουν ξεφύγει. Δηλαδή ασχολούνται με θέματα καθημερινά τα ίδια. Οι περισσότεροι παρουσιαστές είναι δικαστές, δικηγόροι, ανακριτές, έχουν απόψεις, οι οποίες ο ρόλος τους δεν είναι καν αυτός. Σας λείπει η τηλεόραση? Όχι. Αυτό το είδος όχι. Παλιά έχω ασχοληθεί με 2-3 εκπομπές, λίγο σκουπίδο στη Λάγκη, ας πούμε. Ο Γιώργος Λιάγκας. Ο Γιώργος είναι έξυπνος, δεν κουτός, ξύπνιος είναι. Ξέρει να δημιουργεί καταστάσεις για να συζητιούνται και για να γράφουν τα περιοδικά ή να σχολιάζουν άλλες εκπομπές. Αλλά και αυτό είναι πλέον κουραστικό. Η Φύση Κορδά, πιστεύετε ότι ήταν σωστό το βήμα που αποχώρησε? Το ερώτημα είναι αποχώρησε η ίδια ή την αποχώρησαν. Αλλά είναι η ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι η εκπομπή αυτή ψυχαγωγή? Κατά ένα καινούριο. Έχει έναν εκνευρισμό. Της αρέσει να εκνευρίζεται και να φωνάζει και τα λοιπά. Ίσως τις έχουν πει να πιστεύει και η ίδια ότι αυτός ο τρόπος προκαλεί τηλεθέαση. Υπάρχει ένα περιστατικό το τελευταίο διάστημα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Εάν ο Δημήτρης εμφανίζεται συχνά ή δεν εμφανίζεται στο πάνελ. Το GNTM, Βίκυ Καγιά, επέστρεψε. Αυτή είναι μια εκπομπή που μου δίνει την αίσθηση, ανομαλία, να προκαλούν με αυτή την εκπομπή. Για μένα δεν είναι εκπομπή. Η Βίκυ Καγιά είναι άξιο παιδί και καλό παιδί. Αναρωτιέμαι γιατί την κάνει την εκπομπή αυτή. Εσύ σαν σκηνοθέτης, το Γιώργο Αγγελόπουλο, που έχει, το Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Τάνο, το Survivor, που έχει, θα το σκηνοθετούσατε? Αν θεωρούσα ότι στο ρόλο πήγαινε, ας πούμε, θα το έκανα. Είναι η κατηγορία ψώνια, έτσι. Τα ψώνια, λοιπόν, είναι και πολύ φτηνά. Το κασέ, δηλαδή, δεν είναι μηδαμινό. Ένας επαγγελματίας παίρνει περισσότερα λεφτά.